και την αστάθεια και την ακυβερνησία είναι αιμονή, αν θέλετε, και ιδεασμός μόνον της κυβέρνησης. Το να επιδιώκεις δημοκρατική λύση και αποκατάσταση των συσχετισμών και της αποτύπωσης της κοινωνικής και λαϊκής βούλησης στην κοινοβουλευτική καταγραφή δεν είναι ούτε αστάθεια ούτε ακυβερνησία. Το αντίθετο θα έλεγα. Θέλω επίσης να επισημάνω, κυρία Μπουσδούκου, ότι η διαφορά που κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 4 μονάδες είναι η διπλάσια από τη διαφορά με την οποία κυβερνά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θέτετε εσείς το θέμα νομιμοποίησης. Θέτουμε ζήτημα νομιμοποίησης και για την ακρίβεια απονομιμοποίησης της κυβέρνησης αυτής, η οποία πια έχει καταγραφεί και με εκλογική αποτύπωση ότι δεν είναι αντίστοιχη, δεν είναι σύστοιχη της λαϊκής βούλησης. Τώρα, εν σχέση με τους λεονταρισμούς, θα μου επιτρέψετε να πω, του κυρίου Σαμαρά, θα περίμενα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος εισπράττει αυτήν την αποδοκιμασία της πολιτικής του, διότι από το 29% πήγε στο 22% το κόμμα του και οι προσωπικές του επιλογές καταποντίστηκαν σε δήμους και περιφέρειες. Θα περίμενα λοιπόν από έναν πρωθυπουργό μια μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοκριτική. Αυτή η απεύθυνση στον ελληνικό λαό με ειρωνίες για το ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήθελαν και πρόωρες εκλογές και αυτού του τύπου η προσέγγιση του εκλογικού αποτελέσματος νομίζω ότι αδικεί, αν θέλετε, το θεσμικό ρόλο ενός πρωθυπουργού, αλλά για αυτό θα κριθεί ο κύριος Σαμαράς και από την ιστορία και από τον λαό. Από τον λαό ήδη κρίνεται. Τώρα, για το χθεσινό διάβημα του Αλέξη του Τσίπρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω ότι ήταν το ελάχιστο και το θεσμικά επιβεβλημένο για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισημάνει ότι αυτή η κυβέρνηση που στηρίζεται στις 50 έδρες του πόνους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πια δεν είναι το πρώτο κόμμα και άρα δεν θα το έπαιρνε αυτό το πόνους, η απονομιμοποίηση λοιπόν αυτής της κυβέρνησης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι δεν έχει την εντολή αυτή η κυβέρνηση για να προβεί ούτε σε άλλα μέτρα, ούτε σε περικοπές συντάξεων και μισθών, ούτε σε απολύσεις, ούτε στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και του δημόσιου πλούτου. Mm-hmm. Θυμίζω ότι εκδόθηκε χθες η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και του νερού. Κρούει λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου και επιπλέον. Και άλλες προειδοποιήσεις θέλετε. Να μην και επιπλέον και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το διοικητή της Τράπεζας. Να μην δεσμεύσει η κυβέρνηση αυτή που ήδη έχει στερηθεί την νομιμοποίησή της με την εκλογική καταγραφή, να μην δεσμεύσει τις επόμενες, κάνοντας διορισμούς σε θέσεις πενταετούς θητείας ή πολυετούς θητείας, όπως είναι η θέση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς την συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήδη είναι πρώτο κόμμα. Βουλευτικές εκλογές δεν είχαμε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν είχαμε βουλευτικές εκλογές. Και η εντολή που παίρνει μια κυβέρνηση είναι σε βάθος τετραετίας να έχει αυτές τις αρμοδιότητες που θέλετε να αποκλείσετε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ευρωεκλογές στις οποίες καταγράφηκε τρομακτική διολίσθηση των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων και ταυτόχρονα πρωτιά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και δική σας. Εγώ δεν αμφισβητώ την πρωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα επίπεδα ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει όμως την εντολή διακυβέρνησης που δόθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει. Πολιτικά μηνύματα μπορεί να βγουν, αλλά. Κύριε Στυλιανίδη, είναι υπερβολή νομίζω αυτό το οποίο ζητάτε. Εάν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει. Γιατί το τότε μιλάμε για κανονική εκτροπή. Προηγουμένως μόνος μου έκανα αυστηρή κριτική. Όχι, εσείς κάνατε μία αποτίμηση του αποτελέσματος, κύριε Στυλιανίδη, σαν να γυρίζουν τα πάντα γύρω από εσάς, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, σαν να γυρίζουν τα πάντα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ξέρετε, η κυβέρνηση κυβερνά και κόσμος, θα κάνει τις διορθώσεις. Ο κόσμος υποφέρει. Να βάλουμε και τον κύριο Ντόλιο στη συζήτηση. Ονομάζεται διορθώσεις. Δεν είναι διορθώσεις. Εσείς μιλάτε για ένα καλοπισμό μιας εκτροματικής πολιτικής από την οποία έχει γονατίσει ο λαός. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ντόλιο.